Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 11, έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Έγινε τη Καμπούλ, ήταν ο τίτλο. Θεό στο φιλελεύθερο. Έγινε τη Καμπούλ του Εθνικού Συμβουλίου. Όπου για μία ακόμη φορά διαπιστώσαμε ότι διαφωνούμε. Συμφωνούμε ότι όλοι διαφωνούμε βασικά. Μου δίνουν την εντύπωση, να ξέρω με εσάς, Δόκτωρ Χριστοστόμου, ειλικρινά πολλές φορές μου δίνεται η εντύπωση ότι διαφωνούμε ακόμα και με τους εαυτούς μας. Τι έγινε σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο, τι έχετε εισπράξει εσείς από το σημερινό Εθνικό Συμβούλιο? Αν έγινε τη Καμπούλ, αγαπητέ Χάρη, τότε θα πρέπει να ψάξουμε και ποιοι είναι οι Αμερικανοί και ποιοι είναι οι Ταλιπάν. Το σίγουρο είναι ποιοι, αν συνεχίσει όλη αυτή η τραγική κατάσταση, πριν ποιοι θα βρεθούν σε θέση απεγνωσμένοι όπως οι πολίτες στο Αφγανιστάν και να θέλουν να τρέξουν να γλιτώσουν. Το λέω έτσι με καυστικότητα. Ναι. Αλλά τα πράγματα είναι όντως πάρα πολύ τραγικά. Εκείνο το οποίο βγαίνει από το Εθνικό Συμβούλιο και από τις δηλώσεις είναι μια τεράστια σύγχυση. Είναι μια τεράστια σύγχυση για το τι είναι οι στόχοι μας, για το που βαδίζουμε, για το πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει έτσι ένα κλίμα ενότητας και ομόνοιας. Και φαίνεται ότι η εικόνα που βγάζει και το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και ο τρόπος που χειριζόμαστε τα θέματα ως ηγεσία, είναι ένας τρόπος ο οποίος δημιουργά ερωτηματικά, σύγχυση, ασάφεια, ασυνέπεια και όλα όσα δεν έπρεπε να υπάρχουν σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή που όλοι ομολογούν ότι βρισκόμαστε σε σχέση με το Κυπριακό. Μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά η εικόνα δυστυχώς είναι ζωφερή. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ήθελα να το συνδέσω, όπως έλεγανε προηγουμένως η κυρία Ζανόπο, έχει γίνει πατρόιδα της ιδέας. Αρέσει και με διότι τα credits πάντα. Λοιπόν, για να το συνδέσουμε και με την σημερινή μας θεματολογία. Ο πρόεδρος, ως κεραυνός, είναι θρία για πολλούς. Επανέφερε θέμα, okay, εφόσον είναι, λέω το έτσι απλοϊκά, εφόσον υπάρχουν τόσο λίγες συζητήσεις κλπ. Να επανέλθουμε πίσω στο ενιαίο κράτος του 60. Πόσο τελικά ήταν πρόταση, ήταν ιδέα, ήταν απάντηση, για να μην εκκλείνεις, είμαι εγώ συγχυσμένος όπως οι υπόλοιποι Κύπροι. Εντάξει, υπήρξε ένας αυθορμητισμός στον τρόπο αντίδρασης του Προέδρου ναι. όταν επιχείρησε να απαντήσει στον κύριο Νταταρ. Ναι. Και είναι κάτι που το έχουμε πει πολύ και κατά τα καιρούς ότι όταν μας λένε «Α, κάμαμε την εισβολή για να σώσουμε τους Τουρκοκυπρίους», λέμε τους εμείς, είπετε ότι αναφέρεται συνταγματική τάξη. Συνταγματική τάξη του 60 είναι το σύνταγμα του 60 και τα σχετικά και όμως εσείς αντί να τα επαναφέρετε, καταστρέψετε το κράτος, κατέχετε σήμερα το 36% και δεν έχει επανέλθει η συνταγματική τάξη. Είναι μέσα στα δική μας επιχειρηματολογία. Όμως αυτήν τη φορά ο πρόεδρος φαίνεται ότι πήγαινε λίγο παρακάτω. Και το παρακάτω ήταν οι γραπτές ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που προσέδωσαν μία αίσθηση επίσημης πρότασης. Επειδή θεωρώ ότι ο πρόεδρος μπορεί να έχει τον αυθορμητισμό του, αλλά είναι ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που κατέχει το Κυπριακό και είναι και ένας έξυπνος πρόεδρος, δεν νομίζω ότι στην επόμενη φάση του ξέφυγε περισσότερο. Ενδεχομένως, κατ' εμένα υπάρχουν δύο ερμηνείες. Είτε επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τη ΔΕΛΤΑ ΟΜΙΚΡΟ έτσι ώστε να εξισορροπήσει την αντίστοιχη κίνηση των Τουρκοκυπρίων. Η ρίση στο εμπαρόδο ήταν μια δική μου πρόταση σε έναν άρθρο που έχω δημοσιεύσει πρώτη ανακοίνωση του Πρόεδρου. Ή μπορεί να εμπεριέχει, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, οι Πρόεδροι εκτός από εξωτερική πολιτική κάνουν και εσωτερική πολιτική, να ήταν ένα άνοιγμα προς τις αντιομοσπονδιακές ή απορριπτικές ή αν τις περιγράψουν πολιτικές δυνάμεις. Και δεν είναι ακριβώς τυχαίο το γεγονός ότι η αντίδραση αυτών των πολιτικών δυναμιών ήταν από ουδέτερη μέχρι θετική. Ακόμα και σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο, αυτός που φώναζε, αυτός που τα έκανε τη Σκαμπούλ, και αναφέρθηκε ο όρος, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Και αν έβγαλε μία είδηση η σημερινή σύσκεψη, είναι ότι φαίνεται όλο και περισσότερο ότι στον Κυπριακό το ΑΚΕΛ τίνει να απομονωθεί.
Μάλιστα. Αυτή είναι η είδηση κάτι εμένα. Να, βάλαμε και ο δόκτωρα Ζαρόνα. Το δόκτωρα. Τελικά έμεινε με το δόκτωρο που σου έδωσε η φίλη Βεντούλα. Έμεινε μα. Λοιπόν, άρα, για να έτσι να μαζέψω λίγο τα πράγματα, να ολοκληρώνω με το θέμα του Εθνικού Συμβουλίου. Διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή κάποιε συμμαχίε, κάποιε φιλίε δυνάμει, δόκτωρα Χρυσοστόμου. Φαίνεται ότι το λεγόμενο απορριπτικό μέτωπο, αν το ονομάσουμε έτσι, ξεκινά και γίνεται μια στροφή, γίνεται μια επαναπροσέγγιση προς την πλευρά του Προεδρικού. Και απομένει ίσως απελπιστικά μόνο του το ΑΚΕΛ, με ερωτηματικό του οικολόγους, στο να διατηρούν τη στάση την οποία διατηρούν. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Εάν θεωρήσουμε ότι η εκτίμηση του Πέτρου είναι σωστή, θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτή την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή αλλάζει τη θέση του στο Κυπριακό για χάρη εσωτερικών σκοπιμοτήτων και επερχόμενων προεδρικών εκλογών. Άρα το συμπέρασμα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο με αυτή την προσθήκη. Το δεύτερο, η ευθύνη για αυτό το αλαλούμ και αυτή τη σύγχυση βαραίνει πρωτίστως στο Προεδρικό. Είχαμε την, ο Πέτρος τη χαρακτηρίζει αυθόρμητη, αλλά ίσως όχι τόσο αυθόρμητη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι γνώστης, άρα αν δεν ήταν όχι τόσο πολύ αυθόρμητη, είναι μια τοποθέτηση με σκοπιμότητα του εσωτερικού μέτωπο, για να κάνει γέφυρες προς το λεγόμενο απορριπτικό μέτωπο ή το αντιμοσπονδιακό μέτωπο. Ήρθε μετά η δήλωση, η γραπτή, που όταν κάτι γίνεται γραπτά φεύγει η έννοια του αυθορμητισμού και της παρόρμησης και είναι προϊόν πολιτικής σκέψης η γραπτή τοποθέτηση, για να ακολουθήσει, αγαπητέ μου, χάρη στη συνέχεια η τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία είναι εντελώς διαφορετική και καταγράφει ότι αυτό ήταν εν τη ρήμη του λόγου, ήταν μια απάντηση προς τον Τατάρ και δεν είναι αλλαγή θέσης. Για να ακολουθήσει και μετά ο κύριος Αβέροφ και να λέει ότι σήμερα μετά το Εθνικό είμαστε στοχοπροσιλωμένοι στο συμφωνημένο πλαίσιο. Αυτό είναι αλαλούμ από την ίδια πλευρά κυβερνητική και προεδρικό. Από εκεί και πέρα, εάν όντως υπάρχει πρόθεση για αλλαγή θέσης, αυτό το πράγμα, εκτός από τα εσωτερικά τα δικά μας, που δεν είναι και ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την επίλυση του Κυπριακού. Εκτιμώ όμως ότι θα έχει αντίκτυπο και προς τα έξω. Δηλαδή αυτή η τοποθέτηση ότι εμείς επαναφέρουμε το ενιαίο κράτος, άρα και εμείς είμαστε εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, στην ουσία δίνει επιχείρημα στον Τατάρ να λέει ότι και εμείς βάλαμε μια πρόταση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, τη λύση των δύο κρατών, και η ελληνοκυπριακή πλευρά φαίνεται ότι προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα τα ψηφίσματα και από τις δύο πλευρές είναι στον κάλαθο των αχρήστων, δεν υπάρχει συμφωνημένο πλαίσιο, άρα ελάτε να μιλήσουμε σε λευκή κόλλα. Αυτό έχει πάρα πάρα πολλούς κινδύνους. Και για να προχωρήσω και στο θέμα μας, για να ορίσουμε τι είναι έξω από το κουτί, πρέπει πρώτα να ορίσουμε το κουτί. Μάλιστα. Λοιπόν, θεωρείτε, κύριε Ζαρούνα, ότι όντως υπάρχει ένα τέτοιο αλαλούμ από την κυβερνητική πλευρά, ή μήπως, λέω, για χάρη συζήτησης, ή μήπως γίνεται επίσκοπου? Αυτή τη στιγμή η κυβερνητική πλευρά δεν είναι ομοιόμορφη. Εξαιτίας των προσωπικών φιλοδοξιών του Προέδρου του ΔΣ, του Υπουργού των Εξωτερικών, τις ατζέντες του Προέδρου, οι ατζέντες αυτών των τριών πολιτικών πρόσωπων που είναι οι πρωταγωνιστές στην πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου δεν ταυτίζονται. Οπότε είναι δυνατόν να βλέπουμε και τέτοια πράγματα. Θυμίζω χαρακτηριστικά το ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Συναγερμού, ο κ. Δημητρίου, εντάχθηκε ενάντια στην απόφαση για τα διαβατήρια. Και μετά έτρεξε ο κύριος Αβέροφ και διαφοροποίησε με επίσημο ανακοινωθέν πλέον του κόμματος την επίσημη τοποθέτηση, η οποία ήταν εντελώς διαφορετική. Αυτό είναι που λέω ότι οι διαφορετικές ατζέντες. Και ακόμα και αυτή η αλλαγή, νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπήρχε και παρέμβαση του Προεδρικού για να υπάρξει ένας συντονισμός των απόψεων των δύο πλευρών.